Σκληρή δουλειά, έστω και αν το χρονικό διάστημα των 3 ημερών είναι μικρό, υποσχέθηκε για όσους αθλητές του μπάσκετ λάβουν μέρος στο camp της προσεχούς εβδομάδας ο Τζον Χάρις. Ο διακεκριμένος skill trainer πολλών παικτών του NBA και του κολεγιακού πρωταθλήματος είναι ο επίσημος προσκεκλημένος της Ακαδημίας Ντούγια που διοργανώνει από τη Μεγάλη Δευτέρα το 5ο basketball camp στο γυμναστήριο του Εάνκη. Ο Αμερικανός προπονητής, λίγες ώρες μετά την άφηξή του στα Γιάννενα, μίλησε στο Ιωάννινα TV για τη φιλοδοξία του να δουλέψει σε συγκεκριμένους τομείς με τους νεαρούς αθλητές, έχοντας ως στόχο τη δουλειά παράλληλα με τη χαρά και τη διασκέδαση. Λέω ότι θα είναι και διασκεδαστικό, αλλά θα πρέπει να δουλέψουν και πάρα πολύ σκληρά, να βελτιώσουν σχεδόν τα πάντα, δηλαδή την τρίπλα, το σουτ, την άμυνα. Άρα όποιος θα συμμετάσχει σε αυτό το κάνα θα πρέπει να είναι έτοιμος να γίνει καλύτερος. And we'll cover some of the NBA tactics and all, and what it's all going to take. So those will be the main things. Working hard, ball handling and footwork. Λέω ότι σίγουρα δεν είναι αρκετές αυτές οι 3 μέρες, αλλά λέω ότι θα προσπαθήσει να βάλει μια βάση ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να δουλέψουν πάνω σε αυτά. Δηλαδή και εκεί που θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο είναι στο footwork, δηλαδή στην κίνηση των ποδιών και στην νοοτροπία να δουλεύουν σκληρά. Δηλαδή να ξέρουν ότι θα πρέπει να μάθουν να δουλεύουν πολύ σκληρά για να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Τα τελευταία χρόνια οι προπονητές δεξιοτήτων γνωρίζουν άνθηση στο μαγικό κόσμο του NBA και ο Τζον Χάρις τόνισε πως αυτό γίνεται γιατί ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Λέει ότι ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος πλέον και ένας από τους λόγους για να μείνει σε ένα υψηλό επίπεδο είναι και αυτός. Δηλαδή όπως ακριβώς είναι, οι παίχτες γίνονται συνέχεια καλύτεροι και καλύτεροι και προσπαθούν να βελτιώνουν τις λεπτομέρειές τους ώστε να ξεχωρίζουν από κάποιους άλλους. Όπως είναι η διατροφή, όπως είναι ο τρόπος δουλειάς τους, όπως είναι οι skill trainers που προσπαθούν να τους κάνουν καλύτερους σε όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζονται. Άρα πλέον έχει γίνει όχι απλά αναγκαιότητα, είναι ας πούμε κάτι το οποίο έχει γίνει καθημερινότητα στο NBA, ότι όσο πιο δυνατό skill trainer έχει, όσο περισσότερο επαγγελματία είσαι, τόσο περισσότερα χρήματα μπορεί να βγάλει και να μείνει. Όχι απλά χρήματα, τουλάχιστον μπορεί να μείνει στο NBA και να. Γιατί αν δεν είσαι τόσο ανταγωνιστικό, υπάρχουν τόσοι παίχτες στην αγορά που ανά πάση στιγμή μπορούν να σε αναπληρώσουν. Ο Νίκος Ντούγιας χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός πως σε δύσκολους καιρούς μεγάλα ονόματα της προπονητικής από την Αμερική αποδέχονται την πρόσκληση και έρχονται στα Γιάννενα για να διδάξουν τα νέα παιδιά. Δεν είναι εύκολο τέτοιες εποχές να φέρνουμε τέτοιες προσωπικότητες για να διδάσκουν τα παιδιά μας τον αμερικανικό τρόπο παιχνιδιού, αλλά μας δίνει πολύ δύναμη ότι όλα τα παιδιά είναι τόσο χαρούμενα όταν συμμετέχουν σε αυτό το camp και όταν φεύγουν, που αναγκαστικά μπαίνουμε στη διαδικασία να βρούμε τρόπο και χορηγούς και στήριξη για να μπορέσουμε να το κάνουμε κάθε χρόνο. Φέτος φέραμε τον Τζον Χάρις, ο οποίος είναι ένας NBA skill trainer που δουλεύει και με παίχτες στο NBA και με κολεγιακούς παίχτες. Είναι καταξιωμένος αυτό που κάνει και θα μας δείξει κάποια πράγματα τα οποία δουλεύει στην Αμερική και προσπαθεί να τα προσαρμόσει σε μικρά παιδιά. Τον περιμένουμε Μεγάλη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Θα τον έχουμε όλες αυτές τις μέρες εδώ. Θα περάσει και μία βόλτα από τις προπονήσεις του ακαδημιού μας και δυστυχώς και από τα γήπεδα τα οποία. Δυστυχώς θέλω να πω με την έννοια ότι δεν υπάρχουν τέλειες εγκαταστάσεις για να δουλέψουμε. Θα δει και τις εγκαταστάσεις στις οποίες δουλεύουμε. Βέβαια, όλοι μας προσπαθούν να προσαρμοστούμε σε όλα αυτά που κάνουμε και ο συγκεκριμένος θα προσπαθώσει να προσαρμόσει το πρόγραμμά του σε συγκαταστάσεις αυτές που χρησιμοποιούμε στα Ιωάννινα.